Εγώ έχω καλέσει τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Κτηνίατρικου Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Χαραλαμπάκη, για να μας πει τι, πώς, γιατί αντιεπιστημονικές οι διατάξεις του νόμου 4830 του 2021, αναλυτικά, ένα προς ένα. Να σας καλημερίσω για αρχή. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας, πολύ καλά, ευχαριστώ. Αντιεπιστημονικές λέμε κάποιες διατάξεις του νόμου. Π.χ. συγκεκριμένα λέμε την καθολική στήρωση που προβλέπει ο νόμος για όλα τα ζώα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως και προβλέπει για κάποιο ζώο πάνω από ενός έτους όλα τα ζώα στήρωση, ναι. Εκτός εάν ο ιδιοκτήτης θέλει να γεννήσει μία φορά στη ζωή του, επιτρέπεται μία φορά. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί δείγμα DNA, να σταλεί στην Ακαδημία Αθηνών, όπου έχει δημιουργηθεί ένα εργαστήριο για να βγει το προφίλ του DNA του ζώου. Ναι. Και τα δύο είναι επιστημονικά, η στήρωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ζώα. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια θέματα, γιατί η στήρωση, όπως ξέρετε, γίνεται με αναισθησία. Ενέχει δηλαδή κινδύνους, θέλετε να πείτε? Ενέχει κάποιους κινδύνους για κάποια ζώα. Έτσι, η κτηνίατρη γενικώς είναι υπέρ της στήρωσης, προτρέπουν τους ιδιοκτήτες να στηρώνουν τα ζώα τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει για όλα τα ζώα. Ας πούμε, ζώα κάποιες ηλικίες, 12-13 χρονών, μπορεί να έχουν κάποιο θέμα με την καρδιά και η αναισθησία να επιβαρύνει. Επίσης, κάποια ζώα που έχουν μια παράλληλη πάθηση δεν μπορείς να τα στηρώσεις έτσι εύκολα, να πεις ότι υποχρεωτικά στηρώστε το. Ναι. Αυτό όσον αφορά την τη στήρωση, μισό λεπτό. Ναι. Για το DNA επίσης υπάρχουν λόγοι που σας κάνουν εσάς να λέτε το όχι? Είναι μόνο το οικονομικό κόστος, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά και σε αυτή την περίπτωση ενέχουν κίνδυνοι για την υγεία των ζώων? Κίνδυνοι για την υγεία, την λήψη δείγματος για να βγάλουμε το προφίλ του ζώου, το προφίλ του DNA, δεν υπάρχουν, διότι το υλικό που παίρνουμε είναι λίγο αίμα ή σάλια από το στόμα, οπότε κίνδυνος δεν υπάρχει. Απλά η μέθοδος είναι λίγο επιστημονικά έολη, δηλαδή δεν είναι αποδεδειγμένο και αποδεκτό από όλους τους επιστήμονες ότι μπορεί να αποδειχθεί 100% η σχέση γεννήτορα με κουτάδι, με απόγονο. Ναι. Αυτό είναι η μία ένστασή μας, και η άλλη ένστασή μας, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρή όσον αφορά το DNA, είναι ότι εμείς εδώ, ειδικά από την Κρήτη, τα δείγματα θα πρέπει να τα στέλνουμε με courier, όπως και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στην Αθήνα θα πρέπει να τα στέλνουμε. Ναι. Και απαγορεύεται με τις courier η μεταφορά βιολογικών υλικών. Το απαγορεύει ο νόμος για ευνόητους λόγους, διότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, μπορεί το ζώο να έχει κάποια μεταδοτική ασθένεια, το αίμα, ας πούμε, αν σπάσει κάποιο φιαλίδιο κτλ. Και είναι παράνομο να στείλουμε με τις courier βιολογικό υλικό. Μάλιστα. Οπότε το κράτος πρέπει να βρει κάποιον άλλο τρόπο, αν επιμείνει μέχρι τέλος σε αυτόν τον. Ωραία. Ένα βήμα. Συγγνώμη, παγκοσμίως. Ναι, ναι. Παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. Δεν εφαρμόζεται σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου αυτό το πράγμα. Να δημιουργηθεί δηλαδή βάση DNA με τα ζώα, ώστε αν βρούμε κάποιο αδέσποτο στον δρόμο, να του πάρουμε DNA, να πάμε στη βάση και να πούμε αυτός είναι ο γεννητός. Εμείς γιατί το κάναμε, και οι συντάκτες, εν πάση περιπτώσει, αυτού του νόμου, για ποιο λόγο το έκαναν, τι είχαν στο μυαλό τους? Είναι συντάκτες που έχουν να κάνουν με τα ζώα συντροφιάς, είναι επιστήμονες, είναι κτηνίατροι, τι είναι? Όπως γίνεται πάντα εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι μεμονωμένοι συμβουλάτορες και όχι θεσμικά όργανα. Η πολιτεία δηλαδή συμβουλεύεται κάποιους μεμονωμένους ειδικούς, ας το πούμε έτσι, και όχι κάποιο θεσμικό όργανο. Εμάς, ας πούμε, δεν μας ρώτησε κανένας. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στο οποίο ανήκουμε, επίσης δεν το ρώτησε κανένας.
Μα αυτή είναι η πρωτοτυπία η παγκόσμια. Όταν πας σε ένα νόμο για τα ζώα συντροφιάς και αυτό που κάνεις, αυτό τουλάχιστον η κοινή λογική μου αυτό λέει, ότι το πρώτο που ρωτάς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην όλη αυτή η ιστορία. Είναι τα γεωτεχνικά επιμελητήρια, είναι οι κτηνίατροι, είναι ο Πανελληνίος Ιατρικός Σύλλογος. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, δεν σας ρώτησαν καν. Δυστυχώς δεν ερωτηθήκαμε καν. Και μάλιστα εδώ και 20-25 μέρες έχει ξεκινήσει να λειτουργεί και το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, όπου μπαίνουμε και συμπληρώνουμε τα στοιχεία του μικροτσίπ ενός ζώου και το αντιλυσικό εμβόλιο το οποίο κάνουμε. Γιατί πρέπει να ξέρετε εσείς και όσοι μας ακούν ότι από 18 Δεκεμβρίου δεν ισχύει πλέον σαν αποδεκτικό πιστοποιητικό εμβολιασμού απέναντι στις αρχές το κλασικό βιλιαράκι το χάρτινο που έχουμε για τα εμβόλια. Γιατί, που αφού φέρει, αφού φέρει τη σφραγίδα του γιατρού, έχει πάνω το κουπόνι από το χαρτί, τουλάχιστον όσο είχα το δικό μου το ζώο συντροφιάς μέχρι να φύγει, και έτσι παρισμένο ήταν, και το ηλεκτρονικό βιβλιάριο είχε που ήταν το διαβατήριό του, αλλά και αυτό το βιβλιαράκι, το βιβλίο υγείας του ζώου, έφερε πάνω τη σφραγίδα του κτηνιατρίου που το πήγαινα. Δεν ήταν κάτι που το έκανα εγώ μόνη μου ή μπορούσα να το γράψω ή να έχω μια σφραγίδα. Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά όπως λέτε. Αλλά ο νόμος λέει ότι από 18 Δεκεμβρίου ισχύει το ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Είναι μια εφαρμογή μέσα στο GovGR, στην οποία εμείς μπαίνουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του σκύλου, το μικροτσίπ και το εμβόλιο που κάνουμε, και θα εκτυπώνεται πλέον ένα PDF, ένα χαρτί, δηλαδή όπως βγάζουμε από το Gov διάφορα έγγραφα, με ένα QR, ας πούμε, το οποίο θα είναι το επίσημο αποδεικτικό ότι ο σκύλος είναι εμβολιασμένος. Εμείς συζητάμε, ένα από τα αιτήματά μας είναι να συνεχίσει να ισχύει το έγγραφο βιβλιάριο παράλληλα με οτιδήποτε ηλεκτρονικό, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, η εξέλιξη είναι αυτή. Απλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προς το παρόν δεν βολεύονται, τους είναι απότομο, κάποιοι ηλικιωμένοι, υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί, γιατί για να δηλώσει κάποιον ιδιοκτήτη πρέπει, υποχρεωτικό πεδίο είναι το email του, δεν το ξέρουν όλοι, εδώ πολλοί δεν ξέρουν το αφημί τους, ας πούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια προβλήματα, γι' αυτό ζητάμε να ισχύει παράλληλα και το έγγραφο το βιβλιάριο υγείας. Ωραία. Γιατί αυτή η έρμη η πολιτεία, τώρα εγώ διερωτάμαι, αλλά θα μου πείτε τι κάθεσαι και ρωτάς με τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Γιατί αυτή η έρμη η πολιτεία μέχρι σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτού του θέματος και κυρίως με τα αδέσποτα, είχε κάνει τα πάντα όλα. Είχε δώσει μόνο την ευθύνη στους Δήμους. Δεν είδα, ή σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της κακοποίησης που καλά κάνει, που εφαρμόζει ένα αυστηρό νόμο. Είχε λύσει θέματα με τα αδέσποτα. Είχε χρηματοδοτήσει δημοτικά κτηνιατρία και καταφύγια ως μέτρο φροντίδας αδεσπότων. Είναι πολύ εντάξει πολιτεία σε αυτά που κάνει για να ζητάει και τα υπόλοιπα. Ρωτάω εγώ, θα μου πεις γιατί. Ρωτάω. Όχι, βέβαια δεν. Ένα επίσης από τα αιτήματά μας είναι η χρηματοδότηση των Δήμων για τη δημιουργία κοινοκομείων και καταφύγιων. Και προπαντός προσλήψεις κτηνιάτρων για να μπορούν να γίνονται στηρώσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μάλλον, όλα αυτά που λέμε, επειδή η συνείδηση, η ανάπτυξη, η συνείδηση στον κόσμο και τα λοιπά, αυτά είναι όλα μακροπρόθεσμα για να μην δημιουργούνται αδέσποτα. Βραχυπρόθεσμα, οι μαζικές στηρώσεις αδεσπότων μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση. Γι' αυτά όμως χρειάζεται χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει η πολιτεία. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι η πολιτεία πάλι με λάθος τρόπο προσπαθεί να βρει χρήματα. Το χαράτσι που μπαίνει στο DNA, το οποίο κοστίζει στον ιδιοκτήτη 160 ευρώ, θα του κοστίζει αυτή η ιστορία του ιδιοκτήτη, αν δεν θέλει να στηρώσει το ζώο του, θα βγάζει ένα παράβολο ηλεκτρονικό και όλη αυτή η διαδικασία θα του κοστίζει το ιδιοκτήτη 160 ευρώ. Λοιπόν, τα 135 θα πηγαίνουν στο κράτος, τα 70 για την εξέταση στο Ακαδημία Αθηνών, στο εργαστήριο,
παρένθεση εδώ, το κόστος αυτό των 70 ευρώ είναι διπλάσιο από ό,τι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό κάνει 30 και 35 ευρώ αυτή η εξέταση. Εδώ θα τη χρεώνει 70 ευρώ η Ακαδημία Αθηνών. Και τα υπόλοιπα 60-65 ευρώ θα πηγαίνουν στους Δήμους για, για τα αδέσποτα. Σαν χρηματοδότηση στους Δήμους. Ναι, καλά. Αλλά γίνεται το εξής. Για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, οι νόμιμοι, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα, να δώσουν δείγμα DNA, θα πληρώσουν χρήματα στους Δήμους για τα αδέσποτα που δημιουργούν οι ασυνείδητοι. Για άλλη μια φορά δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να πιάσουμε τον ασυνείδητο, ας βάλουμε κάτι να πληρώσει παραπάνω αυτός που είναι ευσυνείδητος, που θέλει να είναι νόμιμος και που μπορούμε να τον βρούμε εύκολα. Μάλιστα. Τίθεται θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και εκείνων των ζώων που μπορεί να έχουμε μέσα στο σπίτι μας, αλλά είτε δεν έχουμε τσιπάρει, είτε δεν έχουμε στηρώσει, είτε δεν θα στείλουμε DNA. Θα έχω δηλαδή πρόβλημα εάν πάω σε ένα κτηνιατρίο, μπορεί να μου αρνηθεί με βάση τον νόμο, εξαιτίας του νόμου, και για να μην βρει μπελά ο κτηνίατρος, μπορεί να μου πει ότι ξέρετε, από τη στιγμή που δεν έχει ένα από αυτά τα τρία, εγώ δεν μπορώ να το περιθάλψω. Τίθεται ακόμα και τέτοιο θέμα? Αλίμονο, κυρία Δουλγεράκη. Δεν προβλέπεται αυτό από τον νόμο. Ο νόμος ορίζει ότι μόνο σε περίπτωση που συμπληρώσουμε κάποιο στοιχείο λάθος στο μητρό, στη βάση δεδομένων, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχουμε εγώ κάποιο, ο κτηνίατρος κάποιο πρόβλημα. Αλλιώς οι κτηνίατροι εννοείται ότι μπορούν να παρακολουθούν ζώα χωρίς να έχουν μικροτσίπ. Και δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Εμείς ποτέ δεν... και δεν περιγράφεται και από τον νόμο αυτό. Τουλάχιστον αυτό, διότι ξέρετε, πολλές φορές στις παρερμηνίες κολλάμε ή στην ελεύθερη μετάφραση. Γι' αυτό και σας ρώτησα, για να μην υπάρχουν θέματα και για να μην πουν κάποιοι ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από όλους εμάς που μπορεί να έχουμε ζώα συντροφιάς, δεν εννοώ από εσάς τους κτηνίατρους, ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρατε, τα κτηνιατρία σήμερα είναι κλειστά. Φαντάζομαι ωστόσο ότι από τη στιγμή που πέρασαν στην σύνταξη ενός νόμου, ο οποίος αντιεπιστημονικός όπως μας είπατε είναι, έχει αρκετές γκρίζες ζώνες, ότι δεν θα ιδρώσει και σήμερα το αυτί τους με αυτή σας την κινητοποίηση. Δυστυχώς αυτό θα γίνει. Εμείς βέβαια επιπλέον έχουμε καλέσει τους συναδέλφους να απέχουν από τις δειγματοληψίες του DNA, τουλάχιστον μέχρι να δούμε και να επισκεφτούμε το εργαστήριο, να δούμε τι εργαστήριο είναι, αν είναι πιστοποιημένο εργαστήριο, γιατί πρέπει να έχει κάποια πιστοποίηση το εργαστήριο για να μας δίνει κάποια τα αποτελέσματα σωστά. Μέχρι τέλος πάντων να δούμε αυτό, έχουμε καλέσει τους συναδέλφους να απέχουν από την λήψη, από τη δειγματοληψία, και μέχρι να δούμε και πώς θα λυθεί το θέμα με τη σκούρια. Τα έχουμε θέσει αυτά τα θέματα στο Υπουργείο. Ναι, θα σας απαντήσουμε. Γιατί, ξέρετε, επιπλέον υπάρχει και μια δυσκολία. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το νόμο τον έφτιαξε το Υπουργείο Εσωτερικών και την εφαρμογή του τώρα, την βάση δεδομένων και τα λοιπά, την εξήγησή του, την κάνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξαναπείτε, ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλη αυτή την αλυσίδα. Ανήκετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες, ναι, ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας πούμε, από εκεί παίρνουν άδεια τα κτηνιατρία κτλ. Το νόμο τον έφτιαξε το Υπουργείο Εσωτερικών, ναι, γιατί θεωρεί ότι τα αδέσποτα είναι δικιά του δουλειά λόγω Δήμων. Μάλιστα. Ας πούμε. Ναι, ναι. Και την εφαρμογή του νόμου την έχει αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι για τον GAP-GR, έχει φτιάξει την εφαρμογή, η οποία εφαρμογή έχει λάθη, ας πούμε, αλλά αυτά είναι τεχνικά θέματα πιο πολύ. Σιγά σιγά διορθώνονται, ας πούμε, στην εφαρμογή, γιατί επίσης δεν συμβουλεύτηκαν κάποιο κτηνίατρο όταν έφτιαξαν την εφαρμογή. Ναι. Σπάμε τις πρωτοτυπίες τη μία μετά την άλλη. Γιατί μέσα στα αιτήματά σας στο διεκδικούμε, ωστόσο, αν και μου είπατε σαφέστατα και οι κτηνίατροι θα εξετάσουν οποιοδήποτε ζωάκι
πάτε, γιατί αυτό είναι υποχρέωσή τους, γιατί αυτό κάνουν και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Γιατί λέτε καμία επιβολή προστήμων σε κτηνιάτρους στην άσκηση του επαγγέλματός τους κατά την εξέταση, εμβολιασμό και περίθαλψη μη σημασμένων ζώων. Η ευθύνη της μη σήμασης βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του ζώου. Ναι. Έχουν φτιαχτεί σε όλη τη χώρα σε 12 πόλεις, μεταξύ άλλων το Ρέθυμνο, δεν ξέρω αν και η δικιά μας πόλη, μεικτά γραφεία στην εισαγγελία με αστυνομικούς, τα οποία επιφορτίζονται με την εφαρμογή και τον έλεγχο αν εφαρμόζεται ο νόμος. Στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί από αυτό το γραφείο που έχει φτιαχτεί επισκέφθηκαν 2 κτηνιατρία και απείλησαν κατά τη διάρκεια της εφημερίας του ιατρίου που εξέταζαν ζώα, έκαναν έλεγχο, θέλετε να πείτε. Ναι. Μπήκαν, περίμεναν να μπουν κάποιοι ιδιοκτήτες με ζώα μέσα και μπήκαν μετά και ρώτησαν αν το ζώο το οποίο εξέτασε ο κτηνίατρος έχει μικροτσίπ και ενημέρωσαν χωρίς να επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο ότι εμείς μπορούμε να σας επιβάλλουμε πρόστιμο αν εξετάσετε ζώο το οποίο δεν έχει μικροτσίπ. Μιλώντας αυτά η αστυνομία, έτσι, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η αστυνομία και ο εισαγγελέας, μιλώντας με τη Γενική Γραμματέα που είναι στο Υπουργείο Ιστορικών, που είναι επιφορτισμένη, που έφτιαξε και τον νόμο και τα λοιπά, μας είπε ότι αυτό σαφώς και δεν προβλέπεται πουθενά και θα επικοινωνούσε με την αστυνομία ώστε να το λύσουν, να βγει κάποια εγκύκλιος. Οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, αν, σε ένα λεπτό. Παρακαλώ, πείτε μου, πείτε μου, πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου. Η λογική τους ήταν ότι όταν εξετάζεις, εμβολιάζεις ένα ζώο, ας πούμε, το οποίο δεν έχει μικροτσίπ, δεν μπορούμε να το περάσουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Δεν μπορούμε να του φτιάξουμε ηλεκτρονικό βιβλιάριο, γιατί όταν μπούμε μέσα στον GovGR, το πρώτο που μας ρωτάει είναι τον αριθμό του μικροτσίπ. Ναι, ναι. Οπότε, αν το ζώο δεν έχει μικροτσίπ, δεν μπορούμε να του δηλώσουμε τον εμβολιασμό. Ναι. Και δεν τον δηλώνουμε τον εμβολιασμό ηλεκτρονικά. Εγώ στο χειρόγραφο, όλοι οι κτηνιατροί θα σας γράψουμε ότι έχει κάνει το εμβόλιο. Αλλά αυτό που ζητάει το κράτος ηλεκτρονικά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε γιατί δεν έχει μικροτσίπ. Οπότε η αστυνομική αυτή, ο αστυνομικός συγκεκριμένος, θεωρούσε ότι εγώ, εφόσον έκανα το εμβόλιο και δεν ενημέρωσα τη βάση ότι έγινε αυτό το εμβόλιο, πρέπει να μου βάλει ένα πρόστιμο το οποίο είναι 300 ευρώ για μη ορθή ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Καταλάβατε. Θεωρεί αυτός δηλαδή ότι εγώ έπρεπε να είχα πιέσει τον ιδιοκτήτη να βάλει και μικροτσίπ, γιατί μόνο τότε θα μπορούσα να ενημερώσω. Κοιτάξτε, κύριε Χαραλαμπάκη, το να κοιτάζουμε για την υγεία των ζώων μελών της οικογένειάς μας, γιατί γίνονται μέλη της οικογένειάς μας, νομίζω ότι για τον καθένα από εμάς είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ισχύει, το να είμαστε εντάξει απέναντι και στη δική του την ευζοία. Από την άλλη, με όλα αυτά, έτσι όπως σας άκουσα να τα λέτε, εγώ μπαίνω σε εκείνη τη σκέψη με την κοινή πάντα λογική που λέει το εξής. Εδώ, παιδιά, έχουμε να κάνουμε τώρα και με εκείνη την λογική του κόστους ωφέλους. Τι έχω να εισπράξω, πώς μπορώ να εισπράξω, πώς μπορώ να γεμίσω ταμεία, πώς μπορώ να κερδίσω, γιατί δεν μου δίνει τίποτα περισσότερο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά λέω, χρησιμοποιώ την κοινή λογική, με βάζει σε αυτό το δρόμο σκέψης. Περίπου αυτό είναι, ειδικά αν σκεφτείτε ότι απαιτεί από κάθε ιδιοκτήτη ζώο ή από όποιον αποφασίσει το DNA, απαιτεί να του παίρνει 135 ευρώ το κράτος με το έτσι θέλω. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και επειδή ξέρω από τις φιλοζωικές οργανώσεις ότι αυτή την ώρα πραγματικά με πολύ μεγάλο κόπο συνεχώς αναζητούν οικογένειες για να υιοθετήσουν αδεσποτάκια, ότι τα προβλήματα θα επιδεινωθούν, θα είναι πολύ περισσότερα. Αντί να λύσουν προβλήματα, θα επιδεινώσουν πολύ περισσότερο το πρόβλημα, διότι αυτή η λογική του μου κοστίζει πολύ περισσότερο, δυστυχώς εμένα θα με αποτρέπει. Και από την άλλη, φτάνουμε και σε εκείνο το άλλο,
το πολύ μεγάλο θέμα, γιατί τα δεσποτάκια είναι δικό μας θέμα. Εμείς το δημιουργούμε. Δεν θα πάω να πάρω ένα ζωάκι να το κάνω δώρο, αλλά χωρίς να υπολογίσω εάν εκείνος, εκείνη που θα το κάνω δώρο έχει και τη δυνατότητα να το συντηρήσει και να το περιθάλψει ως μέλος της οικογένειάς του, γιατί εξαιτίας αυτού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Τώρα ίσως προσπαθούν να το λύσουν αυτό το θέμα, διότι ο νόμος προβλέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα υιοθεσίας, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να μπαίνουν όλα τα ζώα των δήμων, των φιλοζωικών σωματείων, των ιδιωτών που θέλουν να δώσουν κάποιο ζώο για υιοθεσία. Και εκεί στην πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχει και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει ποιος θα πάρει το ζώο κτλ. Οι οικογένειες που θέλουν να υιοθετήσουν ζωάκι και το κάνουν συνειδητά, ξέρουν ότι θα είναι μέλος της οικογένειάς τους για όσα χρόνια βρίσκεται στη ζωή το ζωάκι αυτό. Μιλάω για εκείνους τους άλλους που ελαφρά την καρδία, τη συνείδηση, το μυαλό ή οτιδήποτε άλλο, παίρνουν το ζωάκι να το κάνουν δώρο και στη συνέχεια δεν σκέφτονται τα περαιτέρω. Σε αυτούς αναφέρομαι, γιατί έτσι έχει διαιωνιστεί το θέμα με τα δεσποτάκια. Σαφώς και είναι πρόβλημα αυτό. Έτσι, παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις και αυτά που πρέπει να κάνουν οι δήμοι. Ναι, βέβαια. Είναι πρόβλημα αυτό, σαφώς. Η ασυνείδητη επιλογή ζώου, μόνο και μόνο επειδή το ζητάει κάποιο μικρό παιδί, συνήθως αυτό είναι. Το ζητάνε κάποια μικρά παιδιά, δηλαδή. Και επίσης, μεγάλο πρόβλημα, γιατρέ, εμένα πάει μόνο το πόρτα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ανοίγουμε την πόρτα και φεύγει ο σκύλος, ας πούμε, και γυρνάει μετά έγκυος. Εντάξει, λογικό δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μία πρώτη κινητοποίηση από μία σειρά κινητοποιήσεων, ενδεχόμενα καμπάνα για αυτά τα οποία έχουν γίνει η σημερινή κινητοποίησή σας, κύριε Χαραλαμπάκη. Ενδεχομένως να προχωρήσουμε και στη νέα απεργία. Στις 4 Φεβρουαρίου έχουμε στην Αθήνα Γενική Συνέλευση. Ναι. Να δούμε τι θα αποφασίσουμε. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω ότι ισχύει παράκληση και στον κόσμο, αλλά και στους συναδέλφους. Δεν στέλνουμε δείγματα DNA. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα, όπως είπαμε, και με τις κουρίρ, και είναι και μεγάλο το κόστος. Ναι, βέβαια. Είναι παράνομο να ενημερώσω εδώ επίσης τους συναδέλφους. Αν με ακούν, τους έχουμε ενημερώσει και με άλλα μέσα, εννοείται, με email κτλ., ότι είναι τελείως παράνομο. Αν στείλουμε κάτι χωρίς να ενημερώσουμε την κούρια και υπάρξει κάποιο θέμα, βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χαραλαμπάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.